Αλλαγή σελίδα στο Μαλεβίζη. Νέος δήμαρχος ο Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος έλαβε 53,1% έναντι 46,9% του Κώστα Μαμουλάκη. Αλλαγή στο Μαλεβίζη. Τι να πω, οι στιγμές είναι συγκλονιστικές. Λίγοι το πίστευαν όταν ξεκινήσαμε. Όμως με σκληρή δουλειά, με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, με καθαρά λόγια, αυτή η όμορφη παρέα κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στο Μαλεβίζη. Είμαι πραγματικά περήφανος κυρίως για τους ανθρώπους. Πυροτεχνήματα, κορναρίσματα, αγκαλιές και ευχές για καλή επιτυχία στον νέο δήμαρχο Μαλεβιζίου, με το κλίμα να είναι πανηγυρικό από νωρίς χθες βράδυ. Όπως στα νιάτα, η αλλαγή ξεκίνησε. Από αύριο το πρωί, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Να κάνουμε το Δήμο μας και να φέρουμε το Δήμο μας εκεί που το αξίζει και εκεί που το αρμόζει. Η αλλαγή ξεκίνησε. Το Μαλεβίζη γυρίζει σελίδα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μας από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Το Μαλεβίζη μπορεί. Το Μαλεβίζη θα πάει μπροστά. Το Μαλεβίζη με το Μενέλαο αρχηγό θα κάνει θαύματα. Και να ξέρουν ότι θα είμαστε για όλο το Μαλεβίζη. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά, δήλωσε ο Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος σε ηλικία 37 ετών διεκδίκησε και κατάφερε μαζί με την ομάδα του να φέρει την ανατροπή στο Μαλεβίζη. Δίνω την υπόσχεσή μου ότι θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και εγώ και οι συνεργάτες μου για να ανταποκριθούμε, για να κάνουμε περήφανους τους ανθρώπους που μας στήριξαν. Γιατί πραγματικά ήταν ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπος της καρδιάς μας. Ο Κώστας Μαμουλάκης επισκέφθηκε το εκλογικό κέντρο του Μενέλαο Μποκέα για να τον συγχαρεί. Αυτή ήταν η τελική κατάληξη που θέλει ο να ξέρεις, του Μαλεβιζίου. Ανεξάρτητα ότι εγώ όσο μπορώ θα σας βοηθήσω και ότι θα συμπαθήσω για το καλό του Μαλεβιζίου. Το κλίμα. Ο τόπος έχει ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί, να προχωρήσουμε ενωμένοι. Κίνηση πολιτικού πολιτισμού με τον Κώστα Μαμουλάκη να αποχωρεί με αξιοπρέπεια από το Δημαρχιακό Θόκο μετά από 2 θητείες και 9 χρόνια. Σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων αναφέρει. Οι πολίτες του Μαλεβιζίου αποφάσισαν και η απόφασή τους, όπως είχα δηλώσει, είναι σεβαστή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους τους Μαλεβιζιώτες που τίμησαν με την ψήφο τους στη δημοτική μας παράταξη Νέοι Δρόμοι. Εύχομαι στον κύριο Μποκέα κάθε επιτυχία. Όπως επίσης και σε όλους τους εκλεγμένους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του Μαλεβιζίου, καλή δύναμη σε κοινή προσπάθεια για την πρόοδο του τόπου μας, για την ευημερία των συμπολιτών μας.